Ολοκληρώθηκε η ενότητα των επερωτήσεων. Περνάμε στο έκτο θέμα της σημερινής διάταξης, η πολιτική της περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Η συγκήτρια για την περιφέρεια της κυρία Νικολάκου. Η κυρία Νικολάκου έχει το λόγο. Θα προηγηθεί αυτό της ενημέρωσης. Αμέσως μετά οι ενημερώσεις θα γίνουν μετά. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, στην σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα κάνουμε μία προσπάθεια να αποδείξουμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα που μέχρι σήμερα απασχολούσαν την τοπική μας κοινωνία, αλλά οι εκάστοτε αρχές, είτε πολιτικές είτε αυτοδιοικητικές, περιορίζονταν στα μεγάλα λόγια και στις πολλές δεσμεύσεις. Και το λέω αυτό γιατί ο κλάδος για τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και θα παρουσιάσουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό είναι από τους κλάδους εκείνους όπου έχουν ακούσει κατά χρονικά διαστήματα και διαχρονικά πάρα πολύ μεγάλα λόγια, αλλά έχουν γίνει ελάχιστα ως έργα. Αναφερόμαστε στην κτηνοτροφία. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γενικότερα ο πρωτογενής τομέας αποτελεί θέμα πρώτη προτεραιότητας για την ανάπτυξη της περιφερειάς μας. Σε ειδική συνεδρίαση, μάλιστα, που έχουμε κάνει για την αγροτική οικονομία, έχουμε τονίσει πως πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το θέμα που αφορά την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλία, λέγοντας ότι στην δική μας πολιτική αντίληψη, επίκεντρο αυτής της πολιτικής πρέπει να είναι ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος ή ο αλιέας. Δηλαδή, πρέπει να γίνει πάλι το επίκεντρο, το πρώτο στάδιο παραγωγής του προϊόντος. Επίσης, έχουμε πει ότι στη σημερινή εποχή οποιαδήποτε πρόταση και αν γίνεται πρέπει να βασίζεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Πρέπει να πιστέψουμε στον επαγγελματία αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οτιδήποτε και αν κάνουμε πλέον πρέπει να έχει την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται. Πρέπει να συνάδει όχι μόνο με το ελληνικό δίκαιο αλλά και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κάτι τέτοιο θα παρουσιάσουμε και σήμερα. Η κτηνοτροφία έρχεται από πολύ παλιά στη χώρα μας. Παλαιότερες εποχές υπήρχε μία διαφορετική θεωρία από ό,τι υπάρχει σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κτηνοτρόφο. Ακόμα και οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ανάγκες των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών ήταν εντελώς διαφορετικές. Σήμερα φύγαμε από την εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσιζε μετά από τους εμφυλίους και την μεγάλη πείνα και ήθελε ποσότητα και έχουμε έρθει σε μια άλλη εποχή που απαιτεί πάνω και πρώτα απ' όλα ποιότητα. Δηλαδή, προϊόντα πιστοποιημένα, προϊόντα που να ξέρουμε πού, πώς και γιατί παράγονται και πού απευθύνονται. Η περιφέρεια Πελοποννήσου γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι διαθέτουμε εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απαιτούνται σήμερα για να έχουμε και ποιοτικό προϊόν και προϊόν το οποίο αμέσως μπορεί να πάει στην κατανάλωση. Στην εισήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχει δοθεί, θεωρώ ότι υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση της κτηνοτροφίας σήμερα, για την υφιστάμενη κατάσταση στην Πελοπόννησο, για τους στόχους μας, για τις προοπτικές της κτηνοτροφίας, συγκεκριμένα της εγωπροβατοτροφίας, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε, και κυρίως πώς πρέπει και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε να έχουμε τον κτηνοτρόφο που ήδη έχει μία μονάδα να την εξυγχρονίσει και πώς μπορούμε κυρίως να δημιουργήσουμε το νέο κτηνοτρόφο επαγγελματία ο οποίος θα δώσει προοπτική σε βάθος χρόνου για να μπορέσουμε να πούμε ότι πραγματικά τα πελοποννησιακά κτηνοτροφικά προϊόντα, το κρέας, το γάλα και όλα τα παράγωγά τους είναι προϊόντα ποιοτικά και εκλεκτά. Γνωρίζετε φυσικά όλοι το πόσο σημαντικό είναι το ότι η φέτα παράγεται και έχει ονομασία μόνο στη χώρα μας και μέσα στις περιοχές που μπορεί να παράγεται και να ονομάζεται αυτό το τυρί φέτα είναι και η Πελοπόννησο. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, λοιπόν, για να μην σας κουράζω εγώ, γιατί ο εκλεκτός καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που είναι σήμερα μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζέρβας, θα σας παρουσιάσει αναλυτικά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα βάσει του οποίου μέσα στα επόμενα 5 χρόνια
θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη σε αυτό τον πολύ δύσκολο και πολύπαθο τομέα, θα τα πει πολύ καλύτερα από μένα. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, σε όλα ανεξαρτήτως τα θέματα, θέλει να καταθέτει συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς εδώ σήμερα. Θα δούμε πώς μπορούμε, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η κτηνοτροφία για την περιφέρειά μας να αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης. Βαδίζοντας με την νέα τεχνολογία, με την σύγχρονη επιστήμη, με συγκεκριμένες μελέτες, έχοντας δηλαδή μία ρεαλιστική πλατφόρμα. Για πρώτη φορά θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για κτηνοτροφικά πάρκα, για το πού και αν πρέπει να γίνουν. Για πρώτη φορά θα δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για να έχουμε, πέρα από τη θέληση και το πρόγραμμα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένη στόχευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακόμα μία προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύουμε πραγματικά και βλέπουμε ότι πλέον και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα προγραμματική περίοδο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε κάτι άλλο, που το λέμε σε όλα τα θέματα που συζητάμε, αλλά θα έλεγα ότι αρχίζει και σχιαγραφείται και παίρνει σάρκα και οστά πλέον, αν παρακολουθήσει κάποιος την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πού πηγαίνει η 5η προγραμματική περίοδος από το 2014 μέχρι το 2020. Καινοτομία είναι, θα έλεγα, η λέξη κλειδί. Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα για να μπορέσει και να προχωρήσει γρήγορα με τις διαδικασίες, αλλά και για να γίνει γρήγορα επιλέξιμο, θα πρέπει να είναι καινοτόμο. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι όταν παρουσιάστηκε, θα έλεγα πολύ γρήγορα, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που βρέθηκε εχθές στην Τρίπολη από τον κύριο Περιφερειάρχη, αυτός ο σχεδιασμός, αυτό ήταν ακριβώς, θα έλεγα, το σημείο που του έδωσε υπεραξία. Ο κύριος Υπουργός το σχεδιασμό τον περιέλαβε αμέσως στις καινοτόμες συμπράξεις, όπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ελληνική πολιτεία θεωρεί ότι είναι σε πρώτη προτεραιότητα ως επιλέξιμες για να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο αυτό τομέα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ζέρβα να κάνει την παρουσίαση και αμέσως μετά οτιδήποτε θέλετε θα με ερωτήσετε. Βλέπετε που να πω ότι θεωρώ πολύ καλό ιονό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αίθουσα θα εγκαινιαστεί με μια εισήγηση που αφορά μια εξαιρετικά σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, την εγωπρωτοτροφία. Η εγωπρωτοτροφία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής. Επίσης, το 32% της συνολικής ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής. Που σημαίνει ότι τα νούμερα αυτά αποδεικνύουν το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κλάδος της εγωπρωτοτροφίας και για τη χώρα μας, αλλά ειδικά για την Πελοπόννησο. Η Ελλάδα έχει το 10% των προβάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 45% των εγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η δεύτερη χώρα είναι η Ισπανία με 25%, η τρίτη η Γαλλία με 10% και η Ιταλία με 8%. Το δε ετήσιο ποσό επιδοτήσεων είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και το 100% αυτού του ποσού προέρχεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή της εγωπρωτοτροφίας παράγει το 30% του συνταγικού παραγόμενου εγωπρόβιου γάλακτος, για το οποίο δεν υπάρχει ποσόστοση. Κάτι που είναι πάλι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, παράγει το 12% του συνολικά παραγόμενου εγωπρωβίου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός των εγωπροβάτων της χώρας είναι περί τα 9 εκατομμύρια και οι έγκυες περί τα 4,8 εκατομμύρια. Το 95% των προβάτων και των εγών αυτών αμελγείται. Όμως το 80% των προβάτων και το 90% των εγών, ή αν θέλετε το 80% των εκμεταλλεύσεων, βρίσκεται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αυτές που καλούμε μειονεκτικές,
που σημαίνει ότι ασκεί έναν εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό παράγοντα ανάπτυξης της χώρας μας. Βέβαια, πολλές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, μέχρι 50 ζώα, διότι υπάρχει στη χώρα μας μία πολυδραστηριότητα και νομίζω και από την περιοχή σας ξέρετε ότι κάποιοι έχουν κάποιες ελιές, έχουν και κάποια ζώα κλπ. Παρόλα αυτά, το γάλα το οποίο παράγεται είναι 752.000 και αντιπροσωπεύει το 40% του γάλακτος που παράγεται συνολικά στη χώρα και το Αίγιο το 21%, με το υπόλοιπο 39% να προέρχεται από την αγελαδοτροφία. Το 90% και 80% αντίστοιχα προέρχεται από τα πρόβατα και τις έγκες. Η χώρα μας, μετά τη Γαλλία, έχει ένα πολύ μεγάλο, σε σχέση με το μέγεθός της, αριθμό πιστοποιημένων τυριών. 20 των αριθμών, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται στο εμπόριο στην κατανάλωση. Το κρέας, επίσης σημαντικό, 70.000 τόνοι για το πρόβειο και 34.000 για το έγκυο. Κύριε Νικολάκου, έχεις δει στο λόγο? Όχι, να κλείσω την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, και αμέσως μετά ερωτήσεις τον κύριο καθηγητή, αν χρειάζονται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε από τον εξαιρετικό καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Εθνών, τον κύριο Ζέρβα, μία εμπεριστατωμένη εισήγηση βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία και ένα σχεδιασμό για το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης περιφέρειάς μας, όπως είναι η κτηνοτροφία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ακόμη μία φορά την πολιτική μας θέση ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να συνεργήσουμε και να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Λέμε συνεχώς ότι δεν περιμένουμε μεσίες και ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση στην ευκαιρία αν πρώτα απ' όλα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι στις δυνάμεις μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο κύριος Ζέρβας το τεκμηρίωσε απόλυτα, ότι το προϊόν είτε είναι κρέας, είτε είναι γάλα, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι τυρί, είναι ένα προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε με όρους αγοράς, είναι προϊόν το οποίο έχει ζήτηση. Αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως γνωρίζουμε τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κτηνοτρόφοι. Δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο όλα είναι καλά, απέναντίας. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Τι οφείλεται γι' αυτό? Η έλλειψη στρατηγικής, γενικότερα της πολιτείας, για το ζήτημα της κτηνοτροφίας. Είναι ένας βασικός ρόλος. Το ότι αυτό το κράτος δεν είχε ποτέ συνέχεια και συνεχώς ο ένας άλλαζε τη γνώμη του άλλου χωρίς να το τεκμηριώνει, πιστεύοντας ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι λαϊκισμό. Τα καρτέλ, τα τεράστια καρτέλ που δημιουργήθηκαν, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το γάλα. Το πολύ ακριβό κόστος των ζωοτροφών. Η σωστή λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Το ότι οι κτηνοτρόφοι μας κυρίως είναι ένας τομέας όπου δεν έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί. Γιατί, να μην γελιόμαστε, ειλικρινά να μιλάμε, δυστυχώς κανείς δεν φρόντισε γι' αυτό. Θυμάμαι το αλαλούμ που δημιουργήθηκε όταν κάποια στιγμή υπήρξε ένας νόμος για την νομιμοποίηση των στάβλων. Θυμάμαι πόσο μοναχικοί ένιωσαν οι κτηνοτρόφοι όταν απαιτούσαν από αυτούς να μαζέψουν δεκάδες δικαιολογητικά και κανείς δεν τους βοηθούσε. Τα προβλήματα λοιπόν είναι πάρα πολλά και τα ξέρουμε. Είχαμε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να τα γνωρίζουμε, να λέμε συνεχώς για αυτά, να μιλάμε λέγοντας ότι όλοι οι άλλοι έχουν κάνει λάθος και ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί σήμερα δεν έχουμε χρηματοδοτήσεις. Ένας τρόπος που πολλοί, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση, το χρησιμοποιούν. Με μιζέρια, με γκρίνια, πετάγονται στην μπάλα έξω από το γήπεδο. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε και αυτό κάνουμε. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Ζέρβας και είδατε τα οικονομικά του μεγέθη είναι ένα πρόγραμμα πενταετίας όπου έχει, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένη αρχή, μέση και τέλος. Έχει συγκεκριμένη στόχευση. Θα προκύψει πάρα πολύ σωστά ένα ερώτημα. Μα είναι σήμερα σε θέση οι κτηνοτρόφοι
είτε οι υφιστάμενοι είτε οι νέοι έχουν χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που πολύ καλά εδώ είπαμε. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε οποιαδήποτε περίπτωση χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τη μία και μέσα βεβαίως από τις δυνατότητες που μας δίνεται ως φορέας να συμμετέχουμε σε όλα αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διευθυντές αγροτικής ανάπτυξης που ξέχασα να το αναφέρω, που βρίσκονται σήμερα όλοι εδώ από όλες τις περιφερειακές ενότητες, αλλά και τους κτηνιάτρους που πάρα πολύ θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Λέγοντας, κυρίες και κύριοι, ότι η κτηνοτροφία σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιοτικό προϊόν μας δίνει λαμπρό μέλλον στην Πελοπόννησο. Και αυτό γιατί διαθέτουμε εκείνο το περιβάλλον που απαιτείται για να μπορέσουμε να παράγουμε εκείνο το ποιοτικό προϊόν που επίσης αποτείται. Όμως, σε ό,τι αφορά το θέμα της προοπτικής της, έχουμε εμείς έναν ακόμα μεγαλύτερο σχεδιασμό. Πιστεύουμε και στοχεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη φυλή. Πιστεύουμε ότι μπορούμε εδώ στην Πελοπόννησο, αν όλοι μαζί συνεργαστούμε, αν ο καθένας δεν κάνει ό,τι θέλει, αν ο ένας πιστέψει στον άλλον, ότι μπορούμε εδώ στην Πελοπόννησο, μετά από μερικά χρόνια, που εμείς δεν θα είμαστε, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι, σημασία έχει τώρα που μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα παραγόμενο προϊόν αντάξιο της δικής μας περιφέρειας. Αυτό λοιπόν που παρακαλώ, σήμερα Νικολά, που το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, είναι βάσει αυτού του σχεδιασμού να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε συγκεκριμένα και συντονισμένα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Συγγνώμη αν χρησιμοποίησα περισσότερο χρόνο, σας ευχαριστώ. Διευκρινιστικές ερωτήσεις και στους δύο εισηγητές. Ποιοι θέλουν να υποβάλουν? Ο κύριος Αποστολόπουλος, ο κύριος Στρατηγάκος, ο κύριος Γκόντικας, κυρία Σούκουλη. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολόπουλος και η κυρία Στέρκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Αποστολόπουλο. Κύριε καθηγητά, σημείωσα μία πρόταση που μιλήσατε για αυξημένη ζήτηση κτηνοτροφικών προϊόντων. Βρέθηκα σε μία παρέα. Ήταν ένας κτηνοτρόφος, ένας τυροκόμος και είπαν ότι για να φτιάξει ένα κιλό φέτα χρειάζεται 4,5 κιλά γάλα. Σε αυτή την άθληση, και εγώ ως καταναλωτής, όλοι είμαστε ζημιωμένοι. Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή αν οικονομικά όλο αυτό μπορεί να βγει και μήπως η λύση είναι στις οικονομίες κλίμακος, εκτός βέβαια από τα αυτονόητα που είναι οι βελτιώσεις των μονάδων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιδάκος. Βασικά θα ζητήσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να τοποθετηθώ επί του θέματος. Όμως θα ήθελα έτσι, μιας και πρέπει συμπερασματικά να καταλήγουμε σε κάποιες προτάσεις για να καταλαβαίνει και το σώμα, στο θέμα όπως το αναφερόταν και στον πίνακα που βλέπαμε πίσω από εσάς, θα ήθελα ποια απάντηση δίνουμε στο ερώτημα οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης της εγωπραγματοτροφίας στη Λακωνία και στην περιφέρεια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα, θα ήθελα ποια είναι η απάντηση της εισήγησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόντικας, ερώτηση. Κυρία Νικολάκου, υπάρχει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης το οποίο θα υπογράψουμε ή δεν έχουμε πάρει τίποτα στα χέρια μας τέτοιο? Η κυρία Σούκουλη. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή δείχνοντάς μας τα στατιστικά στοιχεία μιλήσατε για 110 μεταποιητικές μονάδες, εκ των οποίων 20 είναι στην Ηλία και 14 στην Αχαΐα, θέλω να ρωτήσω, που δεν είναι όμως στην περιφέρεια Πελοποννήσου τη δική μας, θέλω να ρωτήσω αν τα στοιχεία που είπατε για την Πελοπόννησο με τα 929 χιλιάδες πρόβατα και τα 589.000 έγιες, είδες, έχουν να κάνουν και με Ηλία και Αχαΐα, και αν έχουν,
αν αυτό επηρεάζει την πρότασή σας που την θεωρώ σαν νούμερα πολύ κοντά στην πραγματικότητα για τις ανάγκες της Πελοποννήσου, των 300 έως 400 μονάδων για πλήρη εξυγχρονισμό, των 60-70 περίπου νέων κτλ. Ή αυτό θα επηρεάσει τις 300 και τις 400 και βγάζοντας την Αχαΐα και την Ηλία που δεν ανήκουν σε εμάς, πέσουν και αυτά, άρα και ο προϋπολογισμός που συζητάμε μέχρι τώρα. Αν δηλαδή επηρεάζει αυτό που είπατε στα μεταποιητικά, τα δεδομένα, τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Στέρπη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να μην το κατάλαβα, πού μπορούν να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που απαιτεί η νέα γενιά. Να συγχρονιστούν αφενός και θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει αδρά μία μικρή μονάδα κτηνοτροφική η οποία να μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήμηση στον κτηνοτρόφο. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Τσαπόγας εκτός καταλόγου. Και προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Κύριε καθηγητά, κάνατε ένα επενιγμό όσον αφορά τα βοσκοτόπια, τη δημόσια περιουσία, το διευθυντασιακό καθεστώς. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους, νομίζω είναι το μείζον. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέμβαση σε αυτό το πράγμα, να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα τη γνώμη σας, μιας και είμαστε στη φάση της κρίσης και τα μνημόνια, κατά πόσο έχουν επηρεάσει την κτηνοτροφία, τη γνώμη σας. Κύριε Ζερβάκη, να απαντήσω. Να απαντήσετε βεβαίως. Στο πρώτο ερώτημα για την κόστος κτηνοτροφικής. Νομίζω ότι με το κτηνοτροφικό πάρκο, για παράδειγμα, και με τη συμβολιακή κτηνοτροφία, γεωργία κτηνοτροφία, που έχει εφαρμαστεί σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Αγρεβενά, υπάρχει ωφέλεια για όλο το κύκλωμα, με την καλή έννοια του όρου, γεωργό, κτηνοτρόφο, μεταποιητή, εξαγωγές, αν θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά, παραδείγματα τα οποία έχουν αποδείξει ότι μία τέτοια συνεργασία και σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη τον Οκτώβριο ήμουν στα Τρίκαλα, 15 νέοι άνθρωποι από οικονομικές σχολές. Έκανα μία ομάδα παραγωγών η οποία επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν φτιάξει καλούς στάδους. Και μάλιστα ενοικίασαν ένα κτίριο όπου θα πουλάνε τα παράγωγα, τα αρνιά τους και τα κατσίγια ως ζώα αναπαραγωγής. Εάν είστε σχετικός με το αντικείμενο, αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματα που θα παίρνουν από κάθε αμμοερίφιο είναι διπλάσια τουλάχιστον από αυτά που παίρνουν πολλώντας τα στο Βασάπι. Άρα λοιπόν μια τέτοια οργάνωση, μια τέτοια νέα μορφή σίγουρα είναι επωφελία του κτηνοτρόφου και όλης, αν θέλετε, μακροπρόθεσμα της κτηνοτροφίας της χώρας. Αν κατάλαβα καλά, τον κύριο που ρώτησε σχετικά με τη Λακωνία. Εγώ δεν κάνω διάκριση. Νομίζω ότι αφορά όλους τους πέντε νομούς και να απαντήσω στην κυρία στη συνέχεια. Ανέφερα τους αριθμούς, τα μεγέθη και στους άλλους νομούς του Πελοποννήσου, διότι πολλές μεταποιητικές μονάδες προμηθεύονται γάλα και από αυτούς τους νομούς. Όμως, η άποψή μας είναι ότι η επιλογή αυτών των νέων ανθρώπων, των νέων που θα μπουν στο επάγγελμα, δεν σημαίνει ότι κάποιος ηλικιωμένος αποκλείεται, θα είναι όμως αυστηρά, κατά τη δική μου γνώμη, προφανώς θα αποφασίσει μια επιτροπή, δεν αποφασίζω εγώ, να είναι από τους πέντε νομούς, αφού είναι πρόγραμμα της περιφέρειας και θα υποστηριχθεί προτεραιότητα, προφανώς αποκλειστικότητα θα έλεγα εγώ, θα είναι από τους πέντε νομούς. Έτσι. Το μέγεθος που ρώτησε η κυρία, ένα βιώσιμο μέγεθος είναι σήμερα 200 πρόβατα τουλάχιστον. Και όσον αφορά τους βοσκοτόπους, πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον δεν το βοηθάμε όταν εμποδίζουμε τη βόσκηση. Αποδεδειγμένα επιστημονικά υποβαθμίζεται όταν εγκαταλείπεται. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ημιορεινές και ορεινές, που τις εγκατέλειψη κτηνοτροφία έχουν γίνει δάση απροσπέλαστα, ευάλωτα στις πυρκαγιές.
Εάν όμως προσέξετε, μάλλον επειδή υπάρχουν και υπεργοσχημένες περιοχές για πολλούς και επικαιρούς λόγους, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, να γίνεται ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων, που σημαίνει ότι θα ασκηθούν πιέσεις και, και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ, ώστε να υπάρξει, να υπάρξουν πολιτικές, αν θέλετε, που μπορούν κάλλιστα να, να επιτρέψουν και τη χρησιμοποίηση των βοσκοτόπων, εποφυλία και των κτηνοτρόφων που πάντα τους προσέχουν, ανεξάρτητα από ό,τι λέει η τηλεόραση μερικές φορές, η Αττική δεν είναι δεν είναι η Ελλάδα, έτσι, και για το περιβάλλον γενικότερα. Να δώσουμε το λόγο σε... Κύριε Πρόεδρε, ναι, πριν δώσουμε το λόγο, θα ήθελα και πριν την δική μου εισήγηση να δώσω κάποια διευκρινιστικά από αυτά που ακούστηκαν προηγούμενα, κάποιες διευκρινήσεις, και να πω ότι αυτό το πρόγραμμα που έρχεται αυτή τη στιγμή προς συζήτηση αποτελεί μία πρόταση πολιτικής για την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου και της κτηνοτροφίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι κάτι που το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και είναι η πρώτη φορά που έρχεται μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ο κλάδος της κτηνοτροφίας. Στην συνέχεια της συζήτησης και όταν θα τοποθετηθώ επί του θέματος, θα πω αναλυτικά τις σκέψεις μου, αλλά επειδή ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να έχουν διευκρινήσεις προκειμένου να ξέρουμε πώς πρέπει να κατευθυνθούμε, θα ήθελα πρώτα και κύρια να απαντήσω στο ερώτημα: οι μνημονιακές πολιτικές πώς επέδρασαν πάνω στο θέμα της κτηνοτροφίας. Εγώ θα γυρίσω την ερώτηση που την θεωρώ παντελώς αδόκιμη, λέγοντας το εξής: η έλλειψη συγκροτημένης κτηνοτροφικής πολιτικής επίσπευσε το μνημόνιο στη χώρα. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μας για πολλά χρόνια, εγκαταλείποντας τον κτηνοτροφικό τομέα στις τύχες του, χρειάζεται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εισαγωγές κρέατος και γαλακτομικών προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί το 25% του ελλείμματος του εμπορικού μας ισοζυγίου. Και η απάντηση είναι εύλογη. Εάν ήμασταν συνετοί και σοβαροί και συνεπείς, εάν είχαμε αναπτύξει τον τομέα αυτό, μπορεί να υπήρχε μνημόνιο, αλλά ασφαλώς θα ήταν πολύ πιο ευέλικτο σε σχέση με τις συνέπειες που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε σε αυτή την πολιτική. Ναι, κύριε Στρατηγάκο, κύριε Στρατηγάκο. Γι' αυτό πιστεύουμε λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρώτη κινείται μέσα στις τόσες πρωτοβουλίες για να αναπτύξει και τον κτηνοτροφικό κλάδο με συγκεκριμένη πολιτική. Η συγκεκριμένη πολιτική συνίσταται στο ότι για πρώτη φορά δημιουργούμε μηχανισμό αξιολόγησης και του ποσοτικού αλλά και του ποιοτικού αντικειμένου της κτηνοτροφίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αυτού του προγράμματος έχει να κάνει με την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών, αλλά και με την δυνατότητα της δημιουργίας νέων δομών και νέων μονάδων, εμπλουτίζοντάς το με το ανθρώπινο δυναμικό που η σημερινή κρίση το έχει οδηγήσει σε ανεργία και σε απελπισία. Θέλουμε λοιπόν, και αυτός είναι ο δεύτερος άξονας, να κάνουμε το νέο κτηνοτρόφο επιχειρηματία, που όπως προηγούμενα είπε ο κύριος καθηγητής, η επιλογή θα γίνει και με κριτήρια ενδιαφέροντος, την πρόσκληση ενδιαφέροντος,
και τα επιστημονικά του κριτήρια, αλλά και η ικανότητα αυτής της συνεργασίας να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική δομή η οποία συνεχώς θα παρέχει υπηρεσίες, πληροφορίες και τεχνογνωσίες στους νέους επιχειρηματίες κοινοτρόφους. Η τρίτη μεγάλη τομή είναι αυτό που ακούστηκε προηγούμενα από τον κύριο Αποστολόπουλο, ότι προσπαθούμε με την υιοθέτηση των προτύπων κτηνοτροφικών πάρκων να δημιουργήσουμε συνέργειες, συνεργασίες, οικονομίες κλίμακος, εξυγχρονισμό των υποδομών, κανόνες, καθαρούς κανόνες δημόσιας υγείας στην διαχείριση των προϊόντων και από την άλλη πλευρά να δημιουργήσουμε νέους χώρους που θα αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα των ερημωμένων περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η τέταρτη κατεύθυνση είναι η δημιουργία μεγάλων μονάδων. Και αυτό είναι μια συνολική πολιτική πρόταση για το πώς βλέπουμε εμείς την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Είναι η πρώτη φορά που αιρετή περιφέρεια κατευθύνεται προς αυτή την πολιτική. Και θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα του χρηματοδοτικού εργαλείου. Το πρόγραμμα που ανέλησε ο κύριος καθηγητής και που έχει ποιοτικά και ποσοτικά ζητούμενα, ποσοτικούς στόχους, χρηματοδοτικά στο 50%, και αυτό το εξασφαλίσαμε στην προχθεσινή μας συζήτηση, όπως είπε η κυρία Νικολάκου, με την αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 50% θα χρηματοδοτηθεί από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, το οποίο εσχάτως εξασφαλίστηκε από πλευράς της χώρας. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε τελείως την ίδια συμμετοχή, γιατί ξέρουμε σε πόση δεινή και τραγική θέση βρίσκονται σήμερα οι κτηνοτρόφοι μας. Και αυτό είναι μια άλλη εφεύρεση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε έρθει σε συζητήσεις και σε επαφές με χρηματοπιστωτικούς φορείς ώστε να χρηματοδοτήσουν το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. Μόλις καταλήξουμε στις οριστικές συμφωνίες, θα έρθουμε να παρουσιάσουμε την προγραμματική μας συμφωνία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το οποίο το θεωρούμε σημαντικό σύμμαχό μας, αλλά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν τεχνογνωσία πάνω στο θέμα των τροφίμων αλλά και των προϊόντων κρέατος και γάλακτος, για να έχουμε μια ισχυρή επιστημονική ομάδα η οποία θα παρέχει γνώσεις και βοήθεια στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Κρατάω λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα στόχος μας είναι να μην χρειάζεται καμία ίδια συμμετοχή. Ακόμα και η μικρή συμμετοχή των παλιών κτηνοτροφικών μονάδων που τις κοστολόγησε ο κύριος καθηγητής περίπου στις 40 με 50.000, είναι αδύνατον σήμερα οι κτηνοτρόφοι μας να έχουν την δυνατότητα για να πάρουν τέτοια μέτρα. Από την άλλη πλευρά, βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις αλλά και την τεχνική βοήθεια προς τον κτηνοτροφικό κλάδο, ουσιαστικά βελτιώνουμε πάρα πολύ τις αποδόσεις στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική πάνω στο θέμα της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Τσαπόγας πριν λίγο, τι γίνεται με την πολιτική των βοσκοτοπίων. Είναι ένα μεγάλο μείζον πρόβλημα.
αλλά εμείς με τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτό το πρόβλημα, ρεαλιστικά προσεγγίζουμε και αυτό το πρόβλημα. Υπό την έννοια των οργανωμένων μονάδων, ένα κτηνοτροφικό πρότυπο πάρκο ουσιαστικά έχει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η συνάντηση και η συγκέντρωση, η συνέργεια τουλάχιστον 10 μικρών μονάδων. Και από την άλλη πλευρά έχει επιλεχθεί ως σταθερό ότι ένα τέτοιο κτηνοτροφικό πάρκο θέλει μια έκταση 40 στρεμμάτων. Με αυτό και με τις επόμενες ενέργειες οριοθετούμε τους χώρους ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Είναι κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μπορεί να μας διευκολύνει στις μετέπειτα εξελίξεις πάνω στην πολιτική για τα βοσκοτόπια. Αλλά θα παραμείνω όμως ακριβώς σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι πολλές φορές υπήρχε η αντίληψη στην ελίτ της κοινωνίας μας ότι η απογύμνωση των δασών, ή μάλλον καλύτερα ότι η ενασχόληση των κτηνοτρόφων μέσα στις δασικές εκτάσεις ήταν κίνδυνος. Η ερήμωση αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Και αυτό θα πρέπει να το εκλάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στην κυρία Πατριανάκου, την κυρία Βουλευτή, στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων κτηνοτροφικών, σε δημοτικούς συμβούλους και αμέσως μετά στους υποκεφαλείς των παρατάξεων. Κυρία Πατριανάκου, έχετε το λόγο. Ναι, ελάτε.